Τώρα μαζί μας έχουμε την κυρία Χουστουλάκη Γενοβέφα, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ηρακλείου Λαϊκής Συσπήρωσης με τον Μανώλη Συντηχάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχετε ως Λαϊκή Συσπήρωση τελείως διαφορετική πολιτική για τη διαχείριση των βασικών θεμάτων που έχει στις αρμοδιότητές της η Περιφέρεια Κρήτης. Θα μπορούσατε, αρχίζοντας την κουβέντα μας, να μας πείτε τις βασικές θέσεις ή και αντιθέσεις σας με την πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, οι κομμουνιστές, οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν θα κρυφτούν ποτέ πίσω από το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης για να μεταθέσουν τις ευθύνες και για να υπηρετήσουν την κρατική πολιτική, την πολιτική του κεντρικού κράτους από όποια κυβέρνηση και αν εκφράζεται. Η σύνθεση επίσης, η ταξική προέλευση και η πολιτική σύνθεση των ψηφοδελτίων μας δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δύο παρατάξεις. Αν δείτε για παράδειγμα αυτοί που παρουσιάζονται σπέρνοντας τη θολούρα ως ακομμάτιστοι, έχουν στα ψηφοδέλτιά τους, πέρα από τα κόμματα τα οποία υπηρετούν, τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια, έχουν σφαγιάσει τα λαϊκά δικαιώματα, έχουν στα ψηφοδέλτιά τους μεγαλοεπιχειρηματίες, εργατοπατέρες. Οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι αυτοί, που είναι οι άνθρωποι του μόχθου, του αγώνα, επιστήμονες, εργάτες, που θα μπουν μπροστά για να δημιουργηθεί αυτή η πραγματική φωνή της λαϊκής αντιπολίτευσης. Και για να μην μοιάζουν γενικά αυτά που λέω, θα μπορούσα να πω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, η Εθνική Κρήτης του κυρίου Αρναουτάκη, από τη θέση την οποία υπηρέτησε το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης, δεν ήταν πάντα εχθρική απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Να δώσω ένα παράδειγμα από τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης, πόσα κονδύλια αφιερώθηκαν στη διαφήμιση, στην προπαγάνδηση του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή την εξυπηρέτηση των μεγάλων τουριστικών ομήλων, και πώς γίνεται στον 21ο αιώνα πέντε άνθρωποι στην Κρήτη να πνίγονται, τέσσερις στη Μεσαρά και ένας αγροτοκτηνοτρόφος στα Χανιά λόγω έλλειψης έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Και βέβαια το μπαλάκι της μετάθεσης των ευθυνών, ξέρουν να το παίζουν δήμοι, περιφέρειες, είναι γρανάζι του κεντρικού κράτους, υλοποιούν επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές. Είστε εκπαιδευτικός και μάλιστα με αγώνες πάντα με το ΚΚΕ για την βελτίωση των θεμάτων παιδείας. Έχει η Περιφέρεια αρμοδιότητες στην εκπαίδευση? Η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη. Τα θέματα υγείας, παιδείας θα πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους. Η αποκέντρωση σε αυτά τα θέματα και το αποδεικνύει η πείρα, θα πω ένα παράδειγμα, δείχνει ότι έχει μόνο στόχο να μπει πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη από γονείς για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Δείτε για παράδειγμα τι έγινε με το Καλλικράτη και τη μεταφορά της σχολικής στέγης στους δήμους, πώς μένουν ασυντήρητα τα σχολεία κλπ. Απ' την άλλη μεριά, η Περιφέρεια Κρήτης αυτό που έχει κάνει είναι να παρουσιάζει στον προϋπολογισμό της τα επιδόματα τα οποία δίδονται για τις μεταφορές των μαθητών, χωρίς βέβαια να γκρινιάζει καν σιωπή, σιγήνη χθιοστηρή για τα ακουτσουρεμένα αυτά επιδόματα, για να φουσκώνει τον προϋπολογισμό της. Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη, παλεύουμε για την παιδεία των λαϊκών αναγκών, για ενιαίο 12χρονο σχολείο, με βάση τις ανάγκες του 21ου αιώνα, που θα είναι στην ευθύνη του κράτους, ενός άλλου κράτους και όχι κάτω από τον κόφτη των εντολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τα θεωρεί τα πάντα και την εκπαίδευση δημοσιονομικό κόστος. Λέτε παντού ότι με ισχυρό ΚΚΕ μόνο έτσι θα καταφέρετε να κάνετε τη διαφορά. Μόνο που όπως βλέπετε τα ποσοστά σας δεν είναι εκείνα που θα σας έκαναν να αποδείξετε ότι μπορείτε καλύτερα από τους άλλους. Υπάρχει βέβαια το παράδειγμα του κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει, λένε, την άνοιξη. Έτσι δεν είναι, κυρία Χουστουλάκη? Καταρχάς είναι πέντε οι δήμαρχοι. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο δήμαρχος της Πάτρας. Η Πάτρα είναι ο μεγαλύτερος δήμος και πραγματικά έχουν κάνει τη διαφορά, γιατί μαζί με το λαό παλεύουν για τα προβλήματα. Για παράδειγμα, στο Δήμο της Πάτρας τα έργα γίνονται με αυτεπιστασία. Έτσι εξοικονομείται σημαντικό όφελος οικονομικό, μπαίνουν μπροστά για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, για τους εργαζόμενους. Παράδειγμα, ο αγώνας που έκανε ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο αγώνας δρόμου, με τους πολίτες, τους δημότες της Πάτρας, Αθήνα-Πάτρα. Και επιπλέον,
Ο λαός ξέρει, οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι τα ποσοστά του ΚΚΕ, τα εκλογικά του ποσοστά, δεν ανταποκρίνονται στη δύναμη που έχει. Ο αγώνας μας είναι καθημερινός, στους χώρους δουλειάς, εκεί που γίνεται η σύγκρουση, η ταξική πάλη, η ταξική μάχη, και εκεί το ΚΚΕ είναι στην εκτίμηση και στην καρδιά όλων των εργαζόμενων. Τώρα όμως είναι η ευκαιρία ο λαός να κάνει τη διαφορά. Έχει πείρα, ξέρει ποιους να εμπιστευτεί, έχει παραδείγματα από τη στρατηγική σύμπλευση στην περιφέρεια, από την παράταξη του κυρίου Μαρκογιαννάκη και του κυρίου Αρναουτάκη, και δεν πρέπει να τζιμπήσει πάλι στα κάλπικα διλήμματα που στείνονται μπροστά του απλώς και μόνο για να υφαρπάξουν τη λαϊκή ψήφο. Τι μπορεί να κάνει ένας προοδευτικός κομμουνιστής περιφερειάρχης στα θέματα απασχόλησης? Δήμοι και περιφέρειες, όχι μόνο με τον Καλλικράτη αλλά και πριν, όπως και ο χώρος εκπαίδευσης βέβαια, αποτέλεσαν, αν θέλετε, τον πολιορκητικό κρυό προκειμένου να εφαρμοστούν σχέσεις ελαστικής εργασίας. Προγράμματα stage παλαιότερα, κοινοφελούς εργασίας σήμερα. Εκείνο που μπορεί να κάνει ένας κομμουνιστής, περιφερειάρχης ή δήμαρχος είναι να αντιπαλέψει όλο αυτό το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Και υπάρχουν παραδείγματα. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η περιφέρεια Κρήτης με το βάφτισμα της Περιφερειακής Ενότητας της Κρήτης ως τουριστική περιφέρεια είναι ενάντια και στον ελεύθερο χρόνο των εργαζόμενων και αυτών που κυρίως των εργαζόμενων στο εμπόριο με την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Στον αντίποδα λοιπόν όλων αυτών, οι εκλεγμένοι κομμουνιστές, αγωνιστές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι θα παλέψουν πραγματικά για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Κυρία Χουστουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.